Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ με τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών του Δικεφάλου, τον Γιώργο Γεωργιάδη. Τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Χαρά δική μου είναι που είμαι στην εκπομπή σας. Έχουμε και να τα πούμε γενικότερα. Και νομίζω είναι ένα κατάλληλο timing, κύριε Γεωργιάδη, γιατί τελείωσαν οι υποχρεώσεις των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Νομίζω με θετικό πρόσημο, αν θέλαμε να βάλουμε όλες τις ομάδες μαζί, να κάνουμε ένα σύντομο πρώτο σχόλιο. Ναι, θα έλεγα ότι η χρονιά για την Ακαδημία μας ήταν όντως καλή σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχήν το μεγαλύτερο κέρδο της Ακαδημίας είναι ότι φέτος στην πρώτη ομάδα καθιερώθηκαν δύο παιδιά που ήταν μέλη της, αλλά φέτος έχουν δώσει πάρα πολλά στην πρώτη ομάδα. Είναι βασικά γρανάζια και μιλάω για τον Λίρατζη και για τον Τσιγάρα. Βγάζω στην άκρη τον Μιχαηλίδη και τους υπόλοιπους που είχαν ήδη αρκετές συμμετοχές. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο κέρδος ως Ακαδημία. Έτσι. Από εκεί πέρα και οι ομάδες μας στα πρωταθλήματα της Super League νομίζω πήραμε καλά, δείξαμε ποιότητα, πήραμε ένα πρωτάθλημα και δεν είναι και τόσο σημαντικό. Χάσαμε ένα άλλο έτσι όπως το χάσαμε, θυμάστε, γιατί για από 15 μιλάω. Και γενικά νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή για τις Ακαδημίες. Πάντως λέγοντας, κύριε Γεωργιάδη, για Τσιγκάρα και Λίρατζη, νομίζω ότι τα παιδιά των Ακαδημιών βλέπουν με λίγο παραπάνω προσοχή παίκτες που πριν από λίγα χρόνια ήταν στη θέση τους, έτσι δεν είναι? Και σίγουρα χαίρονται και περισσότερο ή παίρνουν κουράγιο, παίρνουν δύναμη, δεν ξέρω πώς το βιώνουν όλο αυτό. Βεβαίως, το πιο σημαντικό για να κρατήσεις εδώ τα παιδιά, για να πεις ότι έχουν μέλλον σε μια Ακαδημία όπως είναι ο ΠΑΟΚ, είναι το πόσοι και ποιοι παίζουν στην πρώτη ομάδα. Τα τελευταία χρόνια είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί και αυτό μας δίνει και εμάς κίνητρο. Και ώστε να μεταφέρουμε στα παιδιά, στους γονείς, ότι εδώ μπορούν όσοι αξίζουν, έχουν τις δυνατότητες να φτάσουν στην πρώτη ομάδα. Είναι πάρα πολλά παιδιά τα τελευταία 10 χρόνια που έχουν παίξει τον ΠΑΟΚ. Κάποιοι έχουν πωληθεί, μάλιστα και πολύ ακριβά, βάζω τον Χρήστο Βεντζόλη. Και είναι και πάρα πολλοί που παίζουν, αν δεν παίζουν στο ΠΑΟΚ, παίζουν στο εξωτερικό, παίζουν σε ομάδες της Super League, της Super League 2. Οπότε η Ακαδημία, αυτό που μπορεί να κάνει, για το καλύτερο που μπορεί να κάνει για τα παιδιά, το κάνει. Οι στόχοι που είχατε θέσει στο ξεκίνημα της περίοδου έχουν εκπληρωθεί? Ναι, δεν αναφέρομαι στους στόχους κατάκτησης τίτλων, στην πορεία των ομάδων αναφέρομαι. Ναι, νομίζω ότι σας είπα ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό, η εξέλιξη των παιδιών, και νομίζω ότι υπάρχει αρκετό ταλέντο, εκπαιδεύεται σωστά, έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά παιδιά και είναι κάποια παιδιά που θεωρούμε και πιστεύουμε ότι έχουν όλες τις δυνατότητες, όλη την προοπτική να φτάσουν στην πρώτη ομάδα και σιγά σιγά μέσα από αυτά τα παιχνίδια που δείχνει η τηλεόραση, έτσι, κυρίως τους μαθαίνει και ο κόσμος και βλέπει ότι πραγματικά μπορούν. Πάρα πολλοί παίκτες έχουμε πάρα πολλούς παίκτες στις εθνικές ομάδες και θεωρώ ότι οι στόχοι εκπληρωθήκαν στο μέγιστο βαθμό. Το γεγονός, κύριε Γεωργιάδη, ότι η ΚΑΠΑ 19 έχασε το πρωτάθλημα στις λεπτομέρειες μετά από πολλά χρόνια, αλλά και ο ΠΑΟΚ Β στάθηκε νομίζω καλά, η δική μου η άποψη. Άρα ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι υποχρεώθηκε να σπάσει μια ομάδα, την ΚΑΠΑ 19, σε δύο κομμάτια, αλλά να πρωταγωνιστήσουν και οι δύο είναι μια μεγάλη απόδειξη ότι το υλικό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Γιατί είδαμε άλλες ομάδες που ρίξαν βάρος στις Β ομάδες τους, η ΚΑΠΑ 19 πραγματικά να είναι αγνώριστες στο πρωτάθλημα. Ναι, όπως θα λέτε είναι. Θα έλεγα ότι έχουμε πληθώρα καλών παιχτών και αυτό κυρίως οφείλεται στο σκάουτινγκ που κάνουμε από πάρα πολύ μικρές ηλικίες. Ήταν μια μεταβατική περίοδο για όλες τις μεγάλες ομάδες από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι
θα έχουμε δει τα ομάδες, θα έχουμε δει τα ομάδες που θα παίξουν στην Super League 2 και έγινε και τελευταία στιγμή. Σίγουρα και εμείς για αυτό δεν ήμασταν απόλυτα έτοιμοι, γιατί σας λέω έγινε τελευταία στιγμή, δηλαδή θυμάμαι Ιούνιο-Ιούλιο έγιναν οι δεύτερες ομάδες, αλλά και πάλι και οι δύο ομάδες όπως το είπατε ήταν ανταγωνιστικές. Η K19 έφτασε, ήταν στην τρίτη θέση, ήρθε πολύ κοντά στο πρωτάθλημα. Η Β' ομάδα για πρώτη χρονιά σε ένα αντρικό πρωτάθλημα, σε ένα δύσκολο σκληρό πρωτάθλημα, νομίζω τα παιδιά ανταποκρίθηκαν και εξελίχθηκαν και στη διάρκεια της χρονιάς. Ξεκίνησε δύσκολες καταστάσεις, δύσκολα η χρονιά για τα παιδιά, αλλά όσο περνούσε ο χρόνος τόσο γινόταν καλύτερη η ομάδα. Οπότε νομίζω και αυτό το εγχείρημα ήταν πετυχημένο. Μάλιστα. Ωραία. Οι στόχοι της νέας περίοδου έχουν τεθεί ή είναι υποσυζήτηση αυτή την εποχή? Νομίζω τώρα γίνεται η αξιολόγηση για το πώς τελείωσε η χρονιά για την κάθε ομάδα, για τον κάθε παίκτη. Γίνεται ο προγραμματισμός και η οργάνωση. Ξεκινήσαμε για την επόμενη χρονιά. Το ποια παιδιά θα συνεχίσουν, σε ποια ηλικιακή ομάδα θα βρίσκονται. Και σιγά σιγά είναι μια καθημερινή εξέλιξη, μια καθημερινή δουλειά. Θα τεθούν και οι στόχοι για την επόμενη χρονιά σε σχέση και με το τι θέλει η β' ομάδα, με το τι θέλει η πρώτη ομάδα. Είμαστε σε μια διαρκή. Δουλεύουμε καθημερινά. Μάλιστα. Μαζί με την εξέλιξη υπάρχει και η εξέλιξη του Γεωργιάδη Τζούνιορ που διακρίνεται στα τμήματα υποδομής. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να για σένα να το παρακολουθείς. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Το φαντάζομαι. Μπερδεύεται καμιά φορά ο πατέρας με τον τεχνικό διευθυντή, αλλά προσπαθούμε και εγώ και αυτός να κρατήσουμε το κρατήσουμε μόνο στο θέμα της δουλειάς, ας πούμε. Ξέρετε, στην Ελλάδα τέτοια εγχειρήματα, τέτοιες καταστάσεις δεν είναι εύκολες. Είναι πολύ δύσκολες, αλλά χαίρομαι γιατί δουλεύει καθημερινά, εξελίσσεται κι αυτός, έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Εγώ του συμβουλεύω καθημερινά ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει πολύ σκληρό τις μέρες αυτές. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Προσπαθώ να τον κρατήσω χαμηλά. Και απλά χαίρομαι για όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Τον είδα να παίζει και μου θύμισε σε ένα 100%. Έχει την ίδια απάθεια. Όχι, σοβαρά το λέω. Έχει απάθεια. Έχει απάθεια, δηλαδή. Τι απάθεια είχε, όταν έπαιζε τι είχε, απάθεια είχε. Έλεγα ότι έπαιρνε την μπάλα και έλεγαν όλοι θα τη χάσει τώρα και εσύ μπορεί να κάνεις και τρίπλες και γκολ, ας πούμε, από το πουθενά. Αυτό. Εύχομαι να γίνει καλύτερος από πάνω. Μακάρι. Σε άλλη θέση όμως, δική του επιλογή η θέση ή προέκυψε στην πορεία των ετών? Όχι, προέκυψε. Ήταν και δική του επιλογή. Όσους δεν ξέρουν, παίζει δεξιμπάκ. Και των προπονητών, θα λέω. Μπορείς, Ναι. Λέω και όσους δεν ξέρουν, παίζει δεξιμπάκ, ναι. Ναι. Νομίζω ότι του ταιριάζει και καλύτερα αυτή η θέση, γιατί έχει τα σημαντικά προσόντα για να το υποστηρίξει. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να έχει αυτό το παιδί. Πίτα. Και όλα τα παιδιά. Πάμε, Σέργιο, λέγε. Όπως το είπατε και εσείς, ήταν ένα εγχείρημα που ο ΠΑΟΚ το ήθελε χρόνια και νομίζω πρωτοστάτησε στο να υπάρχουν οι Β' ομάδες στη Super League 2. Όντως δεν είχε ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός το χρόνο να οργανώσει το ρόστερ όπως θα ήθελε. Γίνανε και βιαστικές κινήσεις υπό την πίεση του χρόνου. Γενικότερα, αν είχε ο ΠΑΟΚ το κέρδος, το επιθυμητό από τον ΠΑΟΚ Β' και αν διαπιστώθηκαν και αδυναμίες γενικότερα, κύριε Γεωργιάδη. Σίγουρα θα πρέπει να αναλύσουμε τη χρονιά, το τι πήγε στραβά και το τι πήγε καλά, τι καταφέραμε να κερδίσουμε από όλο αυτό και θα δούμε ότι υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Νομίζω τώρα έχουμε τον χρόνο να το οργανώσουμε όλο το κομμάτι αυτό καλύτερα, να υποστηρίξουμε τα παιδιά που έρχονται από τις μικρές ομάδες, δηλαδή από την K19 και από την K17, ώστε να βρίσκονται πιο εύκολα να παίξουν στην Β' ομάδα, που είναι και το ζητούμενο, γιατί δεν είχαμε εδώ, όπως είπατε και εσείς, δεν είχαμε τον χρόνο
την προηγούμενη χρονιά. Θέλαμε να ολοκληρώσουμε το ρόστερ και εκεί γίνανε όντως κάποιες διαστικές κινήσεις, αλλά θα κλείσω και θα πω ότι τελικά το πρόσημο είναι θετικό. Είχαμε ερωτήματα κατά πόσο μπορούν να αντιποκριθούν τα παιδιά στο ανδρικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι τα καταφέρανε. Ήταν πολύ ανταγωνιστική. Είχαν ομάδες που παίζαν για το πρωτάθλημα, κάνανε σημαντικές νίκες, δύσκολα χάνανε. Όταν χάνανε δύσκολα. Οπότε νομίζω ότι το κέρδος για αυτούς προσωπικά ήταν πολύ μεγάλο. Πάντως τα λίγα ανεβοκατεβάσματα φέτος, δηλαδή ένα ήταν του Κούτσια, ένα ήταν του Ίγκαστον στο ξεκίνημα της χρονιάς, βοηθήθηκε και ο ΠΑΟΚ Α και ο ΠΑΟΚ Β. Ενδεχομένως να μπορούσαν να είναι περισσότερα τα ανεβοκατεβάσματα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά ακόμα και αυτά τα λίγα νομίζω ήταν προς θετική κατεύθυνση. Δηλαδή έδειξε ότι το εγχείρημα αυτό μπορεί να δώσει πολλά πράγματα σε μια ομάδα που έχει τόσο πλούσιο υλικό και στην πρώτη ομάδα αλλά και στην δεύτερη ομάδα. Ναι, αυτά ακριβώς αυτά που είπες πριν ήταν στα θετικά, τα οποία πρέπει να κρατήσουμε για την επόμενη χρονιά. Πήγε ακόμα και το θέμα του Ίγκασον, που προφανώς δεν είναι παίκτης β' ομάδων. Κατάφερε μέσα από αυτή τη διαδικασία να βρει το ρυθμό που του έλειπε. Ήταν πάρα πολύ καιρός τραυματίας. Έπαιξε τα παιχνίδια και ήταν αρκετά. Δεν ήταν λίγα αυτά που έπαιξε στη β' ομάδα. Και τον επόμενο μήνα ήταν ο βασικός στόπερ στην πρώτη ομάδα. Σίγουρα αν δεν υπήρχε η β' ομάδα, αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί ο προπονητής της πρώτης ομάδας, να του δώσει χρόνο ενώ είναι ανέτοιμος να παίξει πόλη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο σύν της β' ομάδας, πραγματικά. Ο Κούτσιας έδειξε την ποιότητά του, ήταν πολύ σημαντικός παίκτης για την β' ομάδα στη θέση του επιθετικού, έδειξε την ποιότητά του, πέτυχε αρκετά τέρματα, ήταν το βασικό γρανάζι της επιθετικής λειτουργίας. Και αυτό νομίζω είναι ένα θετικό, άσχετα αν προφανώς και δεν έχει παίξει πολύ καθόλου, σχεδόν καθόλου στην πρώτη ομάδα, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το τι παίκτες έχει εκεί, αν τους ανταγωνίζεται, αν είναι καλύτερος. Αυτά τα γνωρίζει ο προπονητής, ο κύριος Λουτσέσκο. Και επειδή έκανε και παιχνίδι για στην ΚΑΠΑ 19 ο Κούτσιας, κύριε Γεωργιάδη, να πούμε ότι ήταν επιθυμία δική του να βοηθήσει τους ουσιαστικά συμπαίκτες του, έτσι δεν είναι? Είτε τον ΠΑΟΚ Β, είτε τον ΠΑΟΚ 19, δηλαδή και στην ΚΑΠΑ 17 να μπορούσε να παίξει ο Κούτσιας, θα πήγαινε νομίζω. Με δική του επιθυμία. Είναι ένα παιδί που ζει για το ποδόσφαιρο, ναι. Είναι ένα παιδί που θέλει να παίζει οπουδήποτε του ζητηθεί, αρκεί να του δώσεις, ξέρετε, θυμίζει τη δικιά μας εποχή, ας πούμε, που παίζαμε στο δρόμο, στη γειτονιά. Είναι ένα τέτοιο παιδί που όπου και να του ζητήσεις, είτε είναι σε ένα πλαστικό, είτε σε ένα κακό, σε ένα καλό, θέλει να αγωνίζεται, θέλει να βρίσκεται στο γήπεδο. Δεν είναι μόνο ο Ίγκασον, και ο Βαρέλα είχε την δυνατότητα να συντηρήσει τον εαυτό του μέσα στον ΠΑΟΚ Β, και όταν ο προπονητής της πρώτης ομάδας το επέλεξε, να είναι έτοιμος. Για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, θεωρείς, Γιώργο, το εγχείρημα του πρωταθλήματος των Β' ομάδων στην Ελλάδα είναι επιτυχημένο σαν ιδέα, όχι σαν οργάνωση? Σαν ιδέα πιστεύω πως ναι. Το κακό με εμάς είναι με την ελληνική αγορά, είναι ότι δεν υπάρχει ελληνική αγορά να υποστηρίξει όλα αυτά τα παιδιά της β' ομάδας, γιατί δεν θα παίξουν όλοι στην πρώτη, έτσι. Θα πάνε εκεί, κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα ίσως μπορούν να πάνε στο εξωτερικό. Είναι ένα πρωτάθλημα γενικώς υποβαθμισμένο, με την έννοια ότι δεν φαίνονται και τόσο τα παιδιά, ώστε αν δεν μπορούν να παίξουν στην πρώτη ομάδα, αν δεν τους διαλέξει η πρώτη ομάδα, να μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Δηλαδή, ένα παιδί, να σας πω ένα παράδειγμα, ένα παιδί στην Μπαρτσελόνα Β, παίζει στο πρωτάθλημα εκεί της Β' Εθνικής ή στη Γερμανία ή στην Αγγλία, πολλά μάτια είναι στραμμένα πάνω του και υπάρχει αγορά και για την ομάδα να εκμεταλλευτεί και οικονομικά την κατάσταση. Έτσι. Σε εμάς εδώ, στη χώρα τη δική μας, είναι ότι το πρωτάθλημα είναι υποβαθμισμένο. Για τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλό και για τον ΠΑΟΚ να υπάρχει αυτή η δική ομάδα. Αλλά ίσως έπρεπε να το υποστηρίξουν πιο πολύ αυτό το πρωτάθλημα, να το κάνουν πιο ανταγωνιστικό, να το οργανώσουν λίγο καλύτερα. Και νομίζω συμφωνείτε ότι οι δύο όμιλοι των 17 ομάδων δεν είχαν κανένα νόημα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το λένε όλοι, και οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές. Ίσως ένα πρωτάθλημα των 18 ομάδων ενιαίο θα ήταν και πιο ελκυστικό για τον κόσμο, γιατί
Πολλές ομάδες, κύριε Γεωργιάδη, τους έδειξε τηλεόραση μία φορά σε μία σεζόν. Άρα λοιπόν γενικότερα έχει πολλά θέματα και νομίζω δεν σηκώνει η αγορά μας πρωτάθλημα 34 ομάδων που θα ανέβει ο ένας ενδεχομένως και οι πρωταθλητές να μην βγαίνουν καν απευθείας. Το βασικότερο πρόβλημα αυτό ήταν, όπως τα λέτε, γιατί και πολλές ομάδες στη διάρκεια της χρονιάς τα παρατήσαν κιόλας, άλλες είχαν τρομερές οικονομικές δυσκολίες και γενικά δεν ασχολήθηκε κανένας με ένα πρωτάθλημα β' εθνικής που παίζεται σε δύο μήλους, όπως το λέτε. Είναι, δηλαδή το έχουν απαξιώσει πάρα πολύ. Θα πρέπει να το δουν λίγο καλύτερα οι αρμόδιοι το θέμα αυτό. Μάλιστα. Πάμε λίγο στη μεγάλη ομάδα για να ολοκληρώσουμε. Έτσι μια σύνοψη, Γιώργο, με την εμπειρία σου. Ο ΠΑΟΚ έφτασε στους 8 του Conference Europa League, μια ανάσα από τους 4, δεύτερο στο βαθμολογικό πίνακα της Super League και στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Ναι, νομίζω ήταν μια απαιτητική χρονιά, μια καλή χρονιά για την ομάδα, με την έννοια ότι στην Ευρώπη έφτασε πολύ μακριά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχε την τύχη με το μέρος στο παιχνίδι εδώ πέρα, θυμόμαστε όλοι με τη Μαρσέη, ήταν άτυχος θα έλεγα σε πολλές στιγμές του παιχνιδιού, θα μπορούσε να κάνει και να την περάσει αυτή την ομάδα, δηλαδή είχε τις ευκαιρίες, είχε την απόδοση, αλλά και πάλι ήταν τρομερό επίτευγμα αυτό που έκανε η ομάδα, νομίζω το χάρηκε όλος ο κόσμος. Το κύπελο πέρασε τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό έτσι όπως τον πέρασε, νομίζω και αυτό έδωσε πολύ μεγάλη περηφάνεια και χαρά στον κόσμο. Ο τελικός είναι μια άλλη κατάσταση. Θεωρώ τον ΠΑΟΚ την ομάδα μας φαβορεί και για τον και για αυτό να πάρει το κύπελο στην Αθήνα, αν και είναι δύσκολο παιχνίδι. Στο πρωτάθλημα μείναμε πίσω στην αρχή της χρονιάς, δεν είχαμε τη σταθερότητα που θα έπρεπε και το κρίμα για μας είναι βλέποντας το πώς το παίρνει ο Ολυμπιακός, με τι απόδοση, με τι ομάδα. Λες ότι εντάξει, δεν άξιζε στο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αν ξεκινάγαμε καλά τη χρονιά και εκεί θα ήμασταν κοντά στο να το πάρουμε, αλλά okay, νομίζω αν πάρουμε και το κύπελλο θα αρχίσει πολύ όμορφα η χρονιά για όλο τον οργανισμό. Κύριε Γεωργιάδη, κάτι τελευταίο από μένα. Ορίστε. Ρωτώ αυτό και μετά ο Στέργιος. Υπάρχει φαβορί στο τελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού? Όχι, με την έννοια έτσι όπως το λες δεν υπάρχει φαβορί, 50-50 είναι, αλλά εγώ εντάξει, ξέρω ότι στους τελικούς ποντάρω πάρα πολύ στην εμπειρία, στην εμπειρία των παιχτών, στην εμπειρία όλου του οργανισμού. Εδώ εμείς μιλάμε ότι έχουμε παίχτες που έχουν κατακτήσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά και πρωτάθλημα και κύπελλο, έχουν τη γνώση το τι χρειάζεται να κάνεις ένα τελικό. Ενώ ο Παναθηναϊκός ναι μεν παίζει καλό ποδόσφαιρο τελευταία, αλλά και οι παίκτες και σαν οργανισμός δεν έχουν την εμπειρία και τις προσωπικότητες που έχουμε εμείς. Οπότε εγώ πιστεύω προσωπική μου άποψη ότι αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο τελικό και θα είναι ο ΠΑΟΚ αυτός που θα το κατακτήσει με όλες αυτές τις προσωπικότητες που έχει. Δεν είχαμε και διαιτητή στο ημιτελικό να ξεπαστρέψει τον ΠΑΟΚ, να βγάλει έξω τρεις παίκτες. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό, κύριε Γεωργιάδη. Και αναφέρομαι στο τελικό του 14, όπου πραγματικά ο ΠΑΟΚ πήγε αποδεκατισμένος, χωρίς τον Νομπόα, στον Νάτχο, χωρίς τον Κλάους, χωρίς τον Κατσουράνη. Άλλη ιστορία και αυτή πονεμένη. Η τελευταία δικιά μου ερώτηση δεν έχει να κάνει τόσο με τον ΠΑΟΚ, αλλά σχετίζεται με τον ΠΑΟΚ. Αν έχετε εικόνα για τη φετινή πορεία του Χρήστου Τζόλη στην Νόριτς. Ναι. Ναι, έχω εικόνα. Εντάξει, όπως έχει όλος ο κόσμος. Γνωρίζω ότι δεν πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα για τον ίδιο. Ιδιαίτερα τη στιγμή που έφυγε ο προπονητής, αυτός που τον επέλεξε, δηλαδή που έκανε τη μεταγραφή του Χρήστου εκεί, δυσκολεύτηκε αρκετά. Εντάξει, δεν πρέπει να τα παρατήσει. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εννοείται ότι η ομάδα έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στον ίδιο. Και νομίζω ότι πρέπει να τον κάνει δυνατό και να συνεχίσει να αποδείξει πράγματα και στο υψηλότερο επίπεδο. Και σε ένα πολύ ανταγωνιστικό, ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το πιο δύσκολο. Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να τα καταφέρει. Ωραία.
Κύριε Γεωργιάδη, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μήνα, χρόνια πολλά και πάλι, με υγεία. Και καλό καλοκαίρι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Που θα είναι ακόμα καλύτερο αν ο ΠΟΚ τελειώσει τη χρονιά με ένα κύπελο στις 21 Μαΐου στο ΆΚΑ. Δεν το συζητάμε. Καλό μήνα σε όλους.